Έχουμε κοντά μας και τον Νίκολα τον Παπαδόπουλο. Coach, μεγάλη νίκη για μας σήμερα απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο που φάνηκε και στο γήπεδο η δυσκολία αυτής της νίκης. Εντάξει, σίγουρα δεν θα την πω μεγάλη νίκη, αλλά θα πω δύσκολη και σημαντική νίκη. Είμαστε καταδικασμένοι κάθε αγώνα να παίζουμε για την νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και όπως όλοι γνωρίζετε, η ΕΘΑ είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, πολύ σκληρός ιδιαίτερα στην έδρα του. Και σίγουρα είναι μια νίκη ψυχολογίας περισσότερο, θα έλεγα, γιατί τα παιδιά έχουν περάσει πάρα πολλά, έχουν παίξει στην Ευρώπη, έχουν κουραστεί, έχουμε χάσει αρκετά παιχνίδια και θέλαμε έτσι ένα σερί για να, πριν από Χριστούγεννα, να γίνει μια ψυχολογική και σωματική αποκατάσταση, αφού ορισμένοι παίχτες έχουν υπερβάλει αυτόν όλον αυτόν το διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής είναι καινούργιος, μην ξεχνάμε ότι δύο καινούργιοι παίχτες ενσωματώθηκαν, μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με ένα Αμερικανό πιο λίγο, χάσαμε και τον Βασίλη στη διάρκεια. Εντάξει, συνεχίζουμε, κάθε παιχνίδι είναι και καλύτερη, ευτυχώς τώρα είναι οι διακοπές, να ξεκουραστούμε και πάλι από την αρχή. Κάναν τη διαφορά οι δύο καινούργιοι παίκτες σου σήμερα, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Graves έδωσε πολλά κρίσιμα σουτ. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Will. Υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα έρχονταν στην Κύπρο. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στο πρωτάθλημα μας και θεωρώ όταν θα φτάσει στα πραγματικά του επίπεδα θα είναι άλλου επίπεδου παίχτη. Όμως δεν θέλω να σταθώ εκεί. Μόνο ήταν μια συλλογική προσπάθεια, θα έλεγα. Τι να πω για τον Βασίλη, τον Κούνα, τον Χρήστο, τον Λοϊζίδη. Είναι άλλος άνθρωπος. Πραγματικά ξανά είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίος καοσφαιριστής. Ο Γιαννάρας, ο οποίος αντρώνεται μαζί με αυτούς, ο Γαβρίλη τον Κιλαρά, που, τι να πω, τα παιδιά τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο, μας κράτησαν στα δύσκολα και σιγά σιγά όταν θα καταφέρουμε να γίνουμε έτσι μια καλή οικογένεια ομάδα, θεωρώ πολύ δύσκολα, το έχω αναφέρει και πιο παγιά, κάποιος θα μπορεί να μας κερδίσει στα 40 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθούμε και καλές γιορτές. Σίγουρα. Καλά Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο. Πάνω απ' όλα με υγεία και να ευχηθώ και στον Ανδρέα, τον βοηθό μου. Περαστικά είχε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την καρδία του. Ελπίζω να είναι όλα εντάξει. Καλά Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.